Με ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχτηκαν στον Τρίναβο την αναβολή της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Απ' τη μία πλευρά, μια ΠΑΕΣ και τη συγκεκριμένη που έχει σημαία της στον προγραμματισμό δεν ευνοείται από αποφάσεις σαν και αυτή που έλαβε χθες η Football League. Αλλά απ' την άλλη, η ομάδα θα μπορέσει να ταξιδέψει στη Μυτιλίνη για το κύπελο, χωρίς να έχει κατά νου ότι σε τρεις μέρες θα υπάρχει και ντέρμπι πρωταθλήματος στην Καρδίτσα. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά μετά από δύο ολόκληρα χρόνια υπομονής, οι και ανέρθροι τοποθετήθηκαν επισήμως με ανακοίνωσή τους σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης τους από την αθλητική δικαιοσύνη για την περίφημη υπόθεση του αγώνα στο Γάζωρο που δεν είχε διεξαχθεί ποτέ γιατί η αποστολή του Τρινάβου κατέληξε στο νοσοκομείο. Όπως τονίζεται λοιπόν από τη διοίκηση της ΠΑΕ, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις στην εκπομπή «Η Δίκη» στο Sky, είναι λίγο φαϊνότερο πώς κινήθηκαν τα νήματα, ώστε η αθλητική δικαιοσύνη να μην ασκήσει απρόσκοπτα και ανεξάρτητα το έργο της, με συνέπεια να μας καταδικάσει σε μια υπόθεση που μας δικαίωσαν πλήρως τα πολιτικά δικαστήρια. Θυμίζουμε πως οι αποκαλύψεις αναφέρονται σε συνομιλίες παραγόντων, οι οποίες εμπλέκουν ευθέως στη μεθόδευση της απόφασης, έως και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Πειραιός, Βαγγέλη Μαρινάκη.